Εντατικοί θα εξακολουθήσουν να είναι οι αστυνομικοί έλεγχοι για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού. Τους δύο τελευταίους μήνες με το lockdown και από την υπηρεσία μας την Τροχιά Ηρακλείου, αλλά και από όλες τις υπηρεσίες της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου, γίνονται πάρα πολύ πυκνοί και συχνοί έλεγχοι στο κομμάτι της μετακίνησης των συμπολιτών μας. Οι συμπολίτες μας θα πρέπει να είναι προσεκτικοί ιδιαίτερα, να τηρούν τους κανόνες που προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση. Με φόντο και την απόφαση για σκληρό lockdown ως και τις 11 Ιανουαρίου, ο ελεγκτικός μηχανισμός και στην Κρήτη θα παραμείνει στους δρόμους. Σαφέστατα, και αυτή είναι η δουλειά μας, να εφαρμόσουμε τους νόμους σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να μειωθεί η διάδοση του φωνικού αυτού ιού, του κορονοϊού, και να μπορέσουμε κάποια στιγμή να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Στο μεταξύ, ποδαρικό με διοικητικά πρόστιμα και βαριές καμπάνες έκανε το 2021. Ανήμερα της πρωτοχρονιάς βεβαιώθηκαν στην Κρήτη συνολικά 85 παραβάσεις, με τις 56 εξ αυτών να αφορούν άσκοπες μετακινήσεις και τις 29 τη μη χρήση μάσκας. Τρία είναι τα πράγματα που θα πρέπει να προσέχουν κυρίως οι συμπολίτες μας, είναι να έχουν μια σωστή βεβαίωση μετακίνησης, η οποία να συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προβλέπει η υπουργική απόφαση. Να φορούν την προστατευτική τους μάσκα είτε σε εξωτερικό είτε σε εσωτερικό χώρο και να έχουν μαζί τους την ταυτότητα. Θέλει μετά και λίγο προσοχή στην κίνησή τους όταν επιβαίνουν σε οχήματα. Με βάση την υπουργική απόφαση, στα οχήματα μέσα επιτρέπεται να επιβαίνουν δύο άτομα, ο οδηγός συν άλλο ένα άτομο. Με εξαίρεση τα τύπου βαν οχήματα, τα διπλοκάμπινα, στα οποία μπορούν να επιβαίνουν μέχρι τρεις επιβάτες, ο οδηγός και άλλοι δύο. Απάνω τα πρόστιμα από την αστυνομία έπεσαν ανήμερα της πρωτοχρονιάς σε γλέντια και κοινωνικές εκδηλώσεις που διεξήχθησαν σε Χανιά και Ηράκλειο αντίστοιχα, ενώ αναστολή λειτουργίας 15 ημερών και πρόστιμο 5.000 ευρώ επιβλήθηκε σε καφέ ζαχαροπλαστείο στις Μοίρες, καθώς ο ιδιοκτήτης του αποφάσισε την πρώτη μέρα του νέου χρόνου να ανοίξει κανονικά, τοποθετώντας τραπεζοκαθίσματα.